Καλή εβδομάδα, καλησπέρα σας, καλή Δευτέρα, καλό απόγευμα Δευτέρας και είμαστε εδώ στο Like της Δευτέρας, 19 Απριλίου, μία εβδομάδα πριν την έναρξη των γιορτών του Πάσχα. Είναι η εβδομάδα που θα δώσει την σκυτάλη της αυτό το Σαββατοκύριακο στις μεγαλοπρεπείς έτσι άγιες ημέρες του Πάσχα. Το Σάββατο λοιπόν έχουμε Σάββατο του Λαζάρου, την Κυριακή των Βαΐων, ξεκινά η μεγάλη εβδομάδα με κορύφωση την Ανάσταση και το Άγιον Πάσχα. Εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά, γερούς και τυχερούς, γιατί όχι, βεβαίως, τη χρειαζόμαστε και την τύχη στις μέρες μας. Και θέλω να σας πω πως το like της Δευτέρας, σε αυτό το like θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 6.30 με πλούσια θέματα, αλλά και δώρα. Και θα ξεκινήσουμε μία κλήρωση σήμερα, μέχρι και το Σάββατο. Θέλω να σας πω πως θα μοιράσω αρκετές βαφές από την εταιρεία Μπαγκατζούνη στην πόλη της Κοζάνης για τα αυγά σας. Και κόκκινες βαφές και κίτρινες βαφές για να βάψετε τα αυγά σας δωρεάν. Σήμερα συλλέγω ονόματα. Αφήνετε το όνομά σας και το επίθετό σας και έναν αριθμό επικοινωνίας στο 24610-42296. Θα κάνουμε την κλήρωση την Τετάρτη, στην εκπομπή της Τετάρτης. Τρεις από εσάς θα κερδίσετε βαφές την Τετάρτη. Θα έχουμε άλλο τρόπο που θα δώσουμε βαφές. Θα είναι, ας πούμε, οι 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε. Άρα σε κάθε εκπομπή θα μοιράζουμε διάφορα δωράκια με διαφορετικούς τρόπους. Γι' αυτό σας στέλνω έτσι στην παρέα μας, συγκεντρωμένους, χαλαρούς, για να απολαύσετε και τα θέματά μας, αλλά και να διεκδικήσετε τα δώρα μας. Στο like της Δευτέρας θα έχουμε αστρολογικές προβλέψεις, φυσικά από την αγαπημένη μας τη Μαρία Μαρίνα Σεραφιμίδου. Θα μοιραστούμε άχρηστες πληροφορίες, περίεργες ειδήσεις με τη βοήθεια της Δέσποινας Κουλέτσου. Ο Παναγιώτης ο Χατζόπουλος από την Πτολεμαϊδά, ο Πανίκας, ο πρώην παίκτης της Φάρμας, θα είναι φυσικά συνδεδεμένος και εκείνος στην παρέα μας για να μιλήσουμε για τις εξελίξεις στην Φάρμα αλλά και την αποχώρηση του Μιχάλη Ιατρόπουλου. Την άδικη αποχώρηση, θα πω εγώ, του Μιχάλη Ιατρόπουλου. Ενώ επίσης θα έχουμε την ευκαιρία σε συνεργασία με την εταιρεία Μπαγκατζούνης να δούμε ένα ρεπορτάζ προ-COVID εποχής, θα σας πω εγώ ότι το συγκεκριμένο ρεπορτάζ πραγματοποιήθηκε. Εκεί που τότε κάναμε συναθρήσεις, γινόταν τα μαθήματα εξ επαφής και σε αίθουσες, καθηγητές και μαθητές μαζί χωρίς να φοράνε μάσκες. Έτσι λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία προ-COVID εποχής, τονίζω, να επισκεπτούμε το εργαστήριο του ΙΕΚ εδώ στην πόλη της Κοζάνης, του δημοσίου ΙΕΚ της Κοζάνης, και να κάνουμε συγκεκριμένα τσουρέκια μαζί. Θα δούμε λοιπόν όλη τη συνταγή που κάνουν οι επαγγελματίες σεφς, τη συνταγή που χρησιμοποιούν για να κάνουν τσουρέκια, τον τρόπο, τα μυστικά, τα πάντα. Έτσι λοιπόν, μένουμε συντονισμένοι, μένουμε χαλαροί και αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Και πάμε όμως να δούμε σήμερα τι γιορτάζουμε, ποιες είναι οι παγκόσμιες ημέρες μας. Γιορτή χριστιανική, ονομαστική κτλ. Δεν έχουμε, αλλά έχουμε παγκόσμια ημέρα και επίσης έχουμε και κάποια γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία μας σαν σήμερα. Θα σας πω λοιπόν πως... Ναι, Γιάννη μου, θα θυμίσω. 24610-42296. Αφήνετε όνομα, επίθετο και έναν αριθμό επικοινωνίας για να διεκδικήσετε τις βαφές αυγών από την εταιρεία Μπαγκατζούνης. Δυστυχώς, σήμερα Δευτέρα, θα με συγχωρέσετε, ξέχασα να φέρω τις βαφές μαζί μου. Αλλά θα σας τις ανεβάζω και ένα giveaway στο προσωπικό μου Instagram και με βαφές από Μπαγκατζούνη, αλλά και με υλικά για να κάνετε τα τσουρέκια σας, ό,τι χρειάζεται, μαχλέπι, σουσάμι, τι άλλο βάζουν μέσα στα τσουρέκια, ό,τι ακριβώς απαιτείτε. Αυτό θα τρέξει στο προσωπικό μου Instagram. Λίτσα Παλαμά, λοιπόν, στο Instagram. Ακολουθείτε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Σήμερα γιορτάζουμε μία... ωραία ημέρα, ναι, γιατί είναι η ημέρα που είναι αφιερωμένη στην αγάπη. Κάτι μου έχουν... εδώ η αντάβια, ναι, θα τη διορθώσω, Μιχάλη, θα τη διορθώσω. Έχουμε και τον Μιχάλη τον Κομωτή. Από εκεί μου λέει, είσαι λίγο πιο ξανθιά από ό,τι θα έπρεπε. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα φιλελληνισμού και διεθνούς αλληλεγγύης, μια πολύ σπουδαία ημέρα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο και καθιερώθηκε να γιορτάζει τις 19 του Απρίλη, την ημέρα θανάτου του Λόρδου Βίρονα, και συγκεκριμένα καθιερώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 130/2008 ως ημέρα φιλελληνισμού
και διεθνούς αλληλεγγύης. Θέλω να σας πω πως η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από τη σχετική πρόταση του τότε Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, του κυρίου του Δημήτρη Σιούφα, προς τον τότε Υπουργό Εσωτερικών και νυν Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο. Οι εκδηλώσεις διεξάγονται στις έδρες των νομών αλλά και των επαρχιών και περιλαμβάνουν τέλεση δοξολογίας, τέλεση δοξολογιών, εκφώνηση ομιλιών και κατάθεση στεφάν. Σαν σήμερα τώρα, να πάμε στα άλλα γεγονότα, το 1587, εκεί στο μακρινό, καλό Μορφούλης είναι, ο Βρετανός ο Ναύμαρχος, είναι αυτός, και πρώην πειρατής, ο Σερ Φράνσις Ντρέικ, βυθίζει την Ισπανική αρμάδα στο λιμάνι του Κάδιξ, δίνοντας τέλος στην θαλασσοκρατία των Ισπανών και εγκαινιάζοντας έτσι την εποχή της Βρετανικής κυριαρχίας στις θάλασσες. Το 1882, λίγο πιο κοντά τώρα, τίθεται σε λειτουργία η σιδηροδρομική γραμμή Πελοποννήσου, δημιούργημα του Χαρίλαου Τρικούπη. Το 1961 αποτυγχάνει η αμερικανικής εμπνεύσεως επιχείρηση του κόλπου των Χείρων, που ως σκοπό είχε την ανατροπή του Φιντελ Κάστρο. Ενώ σαν σήμερα, το 1980, διεξήχθη ο 25ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην... Τι θέλετε, στην Ολλανδία. Κάτι βλέπουμε, εδώ βλέπουμε το Φιντελ Κάστρο. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Ήταν η επιχείρηση του κόλπου των Χείρων. Με σκοπό, εδώ πέρα η συγκεκριμένη φωτογραφία, με σκοπό την ανατροπή του Φιντελ Κάστρο. Εδώ πάμε στη Eurovision, λοιπόν. 25ος διαγωνισμός τραγουδιού στην Ολλανδία. Νικητής ο υποφαινόμενος. Για λογαριασμό, λοιπόν, της Ιρλανδίας, ο Τζόνι Λόγναν, με τη σύνθεση What's Another Year. Η Ελλάδα τότε συμμετείχε με το τραγούδι των Autostop, το οποίο, ναι, το Autostop είχαμε πει εμείς τότε, ακριβώς, με την Άννα Βύση, τη βλέπουμε. Είχαμε πάρει τη 13η θέση τότε, Νακασιάν και Σοφού. Ήταν η δημιουργία του συγκεκριμένου τραγουδιού. Πω πω η Βύση νέα... Και πάμε τώρα στο 1980, όπου η R.E.M., το γνωστό συγκρότημα, έδωσε την πρώτη του συναυλία, την πρώτη συναυλία της καριέρας τους, ενώπιον 150 θεατών, τότε, φανταστείτε, στο 11 Coffee Club, λεγόταν, στην Αθήνα, της Γεωργίας. Γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κι άλλες πόλεις που λέγονται Αθήνα, σε όλο τον κόσμο. Η συναυλία διεκόπη από την αστυνομία, επειδή το κλαμπ το συγκεκριμένο δεν είχε άδεια, δεν είχε τη σχετική άδεια. Ας μην βλέπουμε τη Βύση, ας βλέπουμε εμένα. Ευχαριστώ. Και πάμε λοιπόν στο κοντινό 1991, εκεί όπου βόμβα που προοριζόταν για το αγγλικό προξενείο στην Πάτρα εκρήγνεται στα χέρια εκείνου που τη μετέφερε, σκοτώνοντας μαζί δυστυχώς και 6 Έλληνες περαστικούς. Η βόμβα αποδίδεται σε Παλαιστίνιους. Αλλάζω τελείως θέμα και στυλ, δεν μπορώ καθόλου να λέω δυσάρεστα και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους χορηγούς αυτής της εκπομπής που δεν είναι άλλοι από την Solar Energy Subasis, διανομή, παραγωγή και διανομή πετρελαίου, παραγωγή και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος, οικονομικά για ιδιώτες και για επιχειρήσεις στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Εδώ μια δική μας εταιρεία που κάνει και εξαγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικά Ταρτάρας και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον είναι το πλυντήριο αυτοκινήτων, είναι το βενζινάδικα, το πρατήριο υγρών καυσίμων, όπου μας προμηθεύει με βενζίνη, αέριο κίνησης, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει υπερσύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων. Έχει επίσης και προϊόντα αυτοκινήτων, όλα αυτά φυσικά, στην πόλη της Κοζάνης και με την εγγύηση όσον αφορά τα καύσιμά του και τα αέρια του και την εγγύηση που μας προσφέρει το όνομα Ταρτάρας εδώ και χρόνια στην περιοχή. Επίσης, για όλους εσάς που πάσχετε από θέματα που αφορούν διάφορες έτσι, αλλεργικές επιπτώσεις τόσο του καιρού όσο και των τροφών στην ζωή σας. Όσοι λοιπόν πάσχετε από διάφορες αλλεργίες, μπορείτε να βρείτε τη λύση σας στην Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Precision Medical Clinic. Είναι η κλινική της μοριακής αλλεργιολογίας, εκεί όπου το team των γιατρών εξετάζει κάθε περιστατικό ξεχωριστά, σαν ειδικά
ιδιαίτερο ξεχωριστό περιστατικό με την ιατρική της ακρίβειας, έτσι όπως πια την ονομάζεται. Και συγκεκριμένα θέλω να σας πω πως εκεί πέρα περιλαμβάνεται μέρος τόσο η γενετική προδιάθεση, το περιβάλλον που ζει ο κάθε άνθρωπος, οι συνήθειες, οι καθημερινές του συνήθειες, οι διατροφικές του συνήθειες, για να γίνει η διάγνωση και για να σας δοθεί η θεραπεία. Και αντιμετωπίζονται όλες οι καταστάσεις που έχουν σχέση με αλλεργίες, τόσο οι αλλεργικές ρινίτιδες, οι δερματοπάθειες, οι αλλεργίες σε ημενόπτερα, οι φαρμακευτικές και τροφικές αλλεργικές αντιδράσεις και το άσθημα και πολλά ακόμη. Βλέπετε τα τηλέφωνα στις οθόνες σας και θα ήθελα να ρωτήσω το αγαπημένο μου Κοντρόλ, έχουμε Δέσποινα Κουλέτσου? Πάρα πολύ ωραία. Μετά από πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε με τη Δέσποινα? Έχουμε κανένα 2 εβδομάδες να τα πούμε. Να καλησπερίσουμε στην παρέα μας, να ευχηθούμε καλή εβδομάδα και εμείς με τον τρόπο μας, το κορίτσι μας, τη Δέσποινα την Κουλέτσου. Δεσποινάκη, καλησπέρα. Δέσποινα, μ' ακούς? Πολύ ωραία. Σε 2 λεπτά θα μπορέσουμε να ξανασυνδεθούμε με τη Δέσποινα. Πάρα πολύ ωραία. Μέχρι τότε να θυμίσω εγώ πως το 24610-42296 μπορείτε να τηλεφωνείτε για να λαμβάνετε μέρος και να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, μεθαύριο κιόλας, για να διεκδικήσετε δωρεάν βαφές αυγών από την εταιρεία Μπακατζούνης στην πόλη της Κοζάνης. Και θα μπορούσαμε να δούμε το συγκεκριμένο σποτάκι και να επιστρέψουμε εδώ με τη Δέσποινα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν, στηρίζουμε δικές μας επιχειρήσεις σε ελληνικά προϊόντα, προϊόντα τοπικών παραγωγών εδώ πέρα, όπως είναι και τα προϊόντα της εταιρείας Μπακατζούνης, και επίσης επιχειρήσεις που θυμούνται και τον τόπο τους και στηρίζουν τον τόπο τους και τους ανθρώπους του τόπου τους, και δεν επιλέγουν μόνο να διαφημίζονται σε πολύ μεγάλα κανάλια και ξεχνάνε εδώ πέρα την περιοχή. Είπα εγώ τώρα. Λοιπόν, πάμε όμως να αφήσουμε αυτά στην άκρη και να περάσουμε στο εκπαιδευτικό κομμάτι και για την σημερινή μας εκπομπή με τη βοήθεια της Δέσποινας Κουλέτσου. Δεσποινάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ δεν έχω επιστροφή της Δέσποινας, έτσι να ξεκινήσουμε πάρα πολύ ωραία τη Δευτέρα μας. Τώρα όμως την ακούω. Πώς είσαι, καλή εβδομάδα? Καλή εβδομάδα. Ξεκινάει πολύ ωραία η εβδομάδα μας. Ναι, σου άρεσε? Όχι. Α. Εσένα? Τώρα τι να σου πω, εντάξει, έχω ζήσει και καλύτερες. Καλύτερες ενάρξεις. Είμαστε στην ίδια μοίρα, νομίζω. Ναι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει αυτό το διάστημα. Τι να κάνεις. Δεν είσαι τόσο σκοτεινή όσο σε βλέπω εγώ, ελπίζω. Έτσι και έτσι. Σε έχω χάσει εγώ τώρα, Λίτσα, δεν σε ακούω. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έτσι, αυτές είναι οι εκπομπάρες. Λέω, δεν είσαι τόσο σκοτεινή όσο σε βλέπω. Όχι, δεν είμαι σκοτεινή όσο με βλέπεις. Μια στιγμή, μου δίνεις λίγο χρόνο. Να σου δώσω. Μήπως διορθώσω κάτι. Να σου δώσω χρόνο. Πολύ ωραία. Καταλαβαίνετε, αυτά έχουν ζωντανές εκπομπές εδώ πέρα και όταν ξεκινάνε και Δευτέρες, και ιδίως Δευτέρες πριν από γιορτές, τα τηλεοπτικά κανάλια παθαίνουν έτσι μια υπερκόπωση, τα συστήματα παθαίνουν μια κούραση, όλα, το ίντερνετ καταραίει μαζί με την δική μας ψυχολογία. Λοιπόν, Δέσποινα, ανοίξαμε click away, επιτέλους μπορούμε πια να κάνουμε τις αγορές μας έξω από τα καταστήματα. Ναι, ναι, είναι μεγάλο άνοιγμα. Ανοίξαμε, ξανακλείσαμε, ξανανοίξαμε. Ελπίζω να παραμείνουμε ανοιχτά, είναι η αλήθεια. Ναι. Εντάξει, είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις και για εμάς. Είναι και έξω, με τα καταστήματα. Έτσι. Όσο προσέχουμε, όσο δείχνουμε ατομική υπευθυνότητα, όσο τέλος πάντων δεν τρελαινόμαστε να πιούμε ένα ποτό και δεν κάνουμε τα τρελά κορονοπάρτι που βλέπω και πραγματικά, ειλικρινά, δεν ξέρω αν θα πρέπει εμείς να αισθανθούμε χαζοί που τηρούμε τα μέτρα ή απλά εκείνοι μας δείχνουν πόσο χαζοί είναι που συμμετέχουν και που οργανώνουν όλα αυτά. Όλοι έχουμε κουραστεί, αλλά δεν είμαστε... Κάνουμε λίγο υπομονή,
Γιατί νομίζω ότι φτάνουμε προς το τέλος και τώρα με το να συγκεντρωνόμαστε, να αυξάνουν τα κρούσματα, να βγαίνουμε απερίσκεπτα χωρίς να έχουμε πάλι την προστασία και να νιώθουμε λίγο πιο ελεύθεροι γιατί έχουμε απειδήσει από όλη αυτή την κατάσταση, δεν ωφελεί κάπου. Λοιπόν, στον κόσμο δεν είμαστε μόνοι μας. Δηλαδή δεν είμαστε εμείς και οι εαυτοί μας. Μακάρι να συνέβαινε αυτό και οποιοδήποτε, ας πούμε, επέλεγε μια κατάσταση να δεχόταν ο ίδιος μόνο και τις συνέπειες αυτής. Δυστυχώς όμως ή ευτυχώς δεν συμβαίνει αυτό. Η δική του λοιπόν απερίσκεπτη πράξη στην Αθήνα μπορεί να επηρεάσει εμένα στην Κοζάνη. Αυτό όμως δεν το έχει σκεφτεί κανείς, μου φαίνεται, στις μέρες μας. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μπω σε αυτά τα θέματα, γιατί είμαι πολύ θυμωμένη. Για τον τόπο μας, έχουμε κουραστεί ήδη αρκετά. Είμαστε από τον Οκτώβριο, έτσι. Ας μεριμνήσει λίγο και η Αθήνα πρωτεύουσα λίγο για την Κοζάνη. Δηλαδή, έχουμε κουραστεί, άλλοι τρέφονται από τις επιχειρήσεις τους και δεν έχουν ανοίξει τόσο καιρό. Άνοιξε, κλείσε, όλη αυτή η κατάσταση έχει κουράσει πάρα πολύ. Έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στα δικά μας να χαλαρώσουμε, γιατί η αλήθεια είναι αυτό που είπα, ότι είμαι πάρα πολύ θυμωμένη και δεν θέλω ακόμη να τοποθετηθώ για όλα αυτά που βλέπω και που συμβαίνουν γύρω μας. Πάμε στα χαλαρά να διασκεδάσουμε, γιατί είναι Δευτέρα και τη Δευτέρα είπαμε θα ξεκινάμε έτσι λίγο πιο ωραία την εβδομάδα μας. Να δούμε τι άχρηστες πληροφορίες ή τι περίεργες ειδήσεις έχει συγκεντρώσει και αυτή λίγο τη φορά. Ναι, λίγο πιο διασκεδαστικά, έτσι, με χαλαρά θεματάκια και ενημερωτικά, λίγο να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, σήμερα θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα θέμα της επικαιρότητας, με το θάνατο του πρίγκιπα Φιλίππου, και να ευχαριστήσω την Άννα Μπάζ, την οποία μου έστειλε το άρθρο. Του και Δούκα. Είχε συγκεκριμένα κάποια πράγματα για το βασιλικό πρωτόκολλο. Ναι, ναι, του Δούκα του Φιλίππου. Ναι. Με βάση λίτσα το βασιλικό πρωτόκολλο, ο Δούκας Φίλιππος θα πρέπει να ταφεί αφού πεθάνει και η βασίλισσα Ελισάβετ. Και μέχρι τότε πού θα είναι? Μέχρι τότε θα βρίσκεται σε αναμονή σε μια βασιλική κρύπτη στο υπόγειο από το παρεκκλήσι που έχουν στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου, και όταν φύγει η βασίλισσα Ελισάβετ, τότε θα ταφούν ο ένας δίπλα στον άλλον. Εν τω μεταξύ, πόσο τιμητικό και συγκινητικό ήταν η μεταφορά του φερέτρου του Φίλιππου διασκεπασμένο με την ελληνική σημαία, πραγματικά. Και είναι αυτό... νομίζω το ότι κάθε βασιλιάς έχει ένα συγκεκριμένο σύμβολο και έχει και την ελληνική σημαία. Έτσι. Και το παγωμένο αυτό βλέμμα της βασίλισσας, επίσης... Νομίζω ότι έτσι έμεινε σε όλους όσοι είδαν το συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Για να συνεχίσουμε, ναι, όμως. Ναι, γενικότερα όλη αυτή η τελετή συμβολής, δηλαδή και ότι ήταν μόνη της και στεκότανε για να πενθήσει τον σύζυγό της, έχει βάση στο βασιλικό πρωτόκολλο. Αλλά ήταν λίγο παράξενη η είδηση αυτή, ότι πρέπει να περιμένεις να πεθάνει και η βασίλισσα. Δηλαδή, αν φύγει κάποιος άλλος, θα πρέπει να περιμένει τη βασίλισσα να πεθάνει και μετά να το θάψουνε. Ναι, εντάξει. Τι να κάνεις. Δεν θα περάσει και άσχημα, θα είναι και στην κρύπτη τη βασιλική. Καλά, σίγουρα. Απλώς άνθρωποι είμαστε. Και οι βασιλιάδες δεν μυρίζουνε. Έχουν άλλη περιποίηση. Είναι γαλαζοαίματοι αυτοί. Δεν αποσυντήθονται ως κοινή θνητή. Λοιπόν, ας φύγουμε και από άλλου. Και να πάμε τώρα στα πιο ευχάριστα. Εάν πας λίτσα στο Μιανμάρ, είναι μια χώρα στην Νοτιοανατολική Ασία, και έχει ανοίξει η εστίαση, θα πρέπει να ξέρεις με ποιον τρόπο να καλέσεις το σερβιτόρο. Εμείς στην Ελλάδα πώς τον καλούμε συνήθως? Φωνάζουμε, ψήτ, παιδί, εσύ, νεαρέ, παρακαλώ, γκαρσόν, ξέρω εγώ, σηκώνεις χέρι. Ναι. Ανάλογα. Στην Μιανμάρ, αν πας, θα πρέπει να κάνεις τον ήχο που ακούγεται ένα φιλί στον αέρα. Δηλαδή, σαν να φυλάς στον αέρα. Δηλαδή, για να φωνάξω στην Μιανμάρ τον σερβιτόρο, θα κάνω έτσι? Ναι. Εντάξει, δεν θα στέλνεις φυλάκια, θα κάνεις τον ήχο.
Ναι, πώς θα το κάνω τον ήχο χωρίς να κάνω και την κίνηση του φιλιού. Θα κάνω έτσι και θα έρθει ο σερβιτόρος ή θα νομίζει κανένας ότι... Του κάνεις καμάκι. Ναι, κάνω καμάκι και τέλος πάντων έχουμε άλλα. Δεν ξέρω. Εκεί δηλαδή όταν θέλεις να δείξεις το θαυμασμό σου σε ένα άλλο πρόσωπο, τι κάνεις, χτυπάς παλαμάκια ή λες, ξέρω εγώ, σηκώνεις χέρι, κάνεις το αντίστροφο και στέλνεις φιλιά στο σερβιτόρο. Έχουμε μόνο ενημέρωση για το σερβιτόρο, ότι μπορείς να τον καλέσεις με τον ήχο που ακούγεται ένα φιλί στον αέρα. Τώρα τον τρόπο του, πώς μπορείς να κάνεις φλερτ, δεν τον ξέρουμε. Ναι, να το δούμε, γιατί εκεί πέρα στην Ασία νομίζω έχουν αλλάξει τις σταθερές και τα δεδομένα. Εντάξει, δεν νομίζω να μου χρειαστεί ποτέ. Τώρα πού να πάω εκεί πέρα. Δεν το βλέπω. Εντάξει, αν τύχει άλλη φορά, άμα δεν μπορέσεις να έρθει ο σερβιτόρος, τον καλείς εδώ στην Ελλάδα και δεν μπορέσει να έρθει, άρχισε να στέλνεις πλάκια. Και να του πω... Σίγουρα θα έρθει. Ναι, και να του πω ότι άμα θα στο like, μου το είπε η Δέσποινα Κουλέτσου. Στην Ασία έτσι τους φωνάζουν τους σερβιτόρους. Κοίταξε, αν είναι ωραίος ο σερβιτόρος, δεν έχω πρόβλημα να στείλω και 5-6 φυλάκια. Και αυτός θα είναι και ένας ωραίος τρόπος να προσεγγίσεις και το σερβιτόρο και να πεις, ξέρεις κάτι, έτσι τους φωνάζουν στην Ασία τους σερβιτόρους. Τώρα μιλάμε όμως για μια κατάσταση επιστημονικής φαντασίας που δεν νομίζω να τη ζήσουμε και πολύ πρόσφατα και κάτω από τη μάσκα τώρα δεν πάει να στείλεις και φυλάκια και τέλος πάντων. Τώρα ούτε εστίαση δεν είναι ανοιχτή, οπότε τίποτα. Στο λοιπόν, μέλλον. Πάμε να περάσουμε σε άλλο ανάλαφρο θέμα, ενδιαφέρον, για εξωτερική εμφάνιση. Λίτσα, θα σε ενδιαφέρει να είχες γαλάζια μάτια? Αχ, ναι, πάρα πολύ θα ήθελα να είχα γαλάζια μάτια. Πολύ. Χωρίς φακούς χρωστός, χωρίς να έχεις τέτοια διαδικασία, βάλε, βγάλε ή αν τρίψεις και σου φύγει ο φακός ή κάτι, να έχεις μόνιμα γαλάζια μάτια. Ναι, θα ήθελα, Δέσποινα, πάρα πολύ. Μπορώ. Υπάρχει λύση. Τι? Υπάρχει λύση με επέμβαση που διαρκεί 20 λεπτά. Μπορείς να μετατρέψεις τα καστανά μάτια, τα σκούρα, σε μπλε. Μπορώ να κάνω λέιζερ και να κάνω μπλε μάτια? Ναι, μπορείς. Υπάρχει αυτός ο τρόπος πλέον. Εντάξει, αυτό είναι πολύ καλύτερο από το μουστάκι του Μουτσινά που το έβαφε κάθε μέρα άλλο χρώμα. 20 λεπτά λέιζερ και αλλάζεις χρώμα στα μάτια. Τα κάνεις μπλε, κίτρινα... Ροζ, πράσινα ή μόνο μπλε μπορώ να τα κάνω? Όχι, όχι. Μόνο μπλε μπορείς να τα κάνεις. Αλλιώς θα ακούσει χρώματος. Και πώς γίνεται αυτό είναι το πράγμα? Είναι μια τεχνική με επέμβαση, η οποία αυτή τη τεχνική βοηθάει συνήθως τα άτομα που έχουν διχρωματική ήριδα, που το ένα μάτι του είναι μπλε και το άλλο είναι καφέ. Ναι. Κάνουν επέμβαση στο ένα μάτι το καφέ για να έχουν και τα δύο μπλε. Αυτή η επέμβαση είναι με λέιζερ και αφαιρεί την προστατευτική χρωστική ουσία, τη μελανίνη ουσιαστικά, η οποία μας δίνει το καφέ χρώμα στα μάτια. Και έτσι εμφανίζεται, αφού το αφαιρέσει το λέιζερ, εμφανίζεται η επόμενη στιβάδα που είναι το μπλε. Τι μου λένε τώρα? Μου λένε από το κοντρόλ ότι όλοι μας στην ουσία έχουμε μπλε μάτια. Η βάση του ματιού μας είναι μπλε και από πάνω είναι ανάλογα... Η μελανίνη, ναι. Ναι. Δηλαδή από πάνω η μελανίνη που έχουμε στον οργανισμό μας. Ναι. Όλοι έχουμε μπλε μάτια, είναι η αλήθεια. Αλλά τη μελανίνη που έχουμε στον οργανισμό μας βγαίνει και στο χρώμα του ματιού. Δηλαδή, εγώ κανονικά τώρα έχω μπλε μάτια, αλλά επειδή είχα περισσότερη μελανίνη, η ήριδά μου έγινε καφέ. Ναι. Και ναι. Τη μελανίνη εγώ βρήκα μόνο στα μάτια να τη βγάλω, γιατί το σώμα είναι κάτασπρο, δεν μαυρίζω ποτέ. Δηλαδή, ακόμα και η μελανίνη δεν με θέλει. Πήγε και μου έκανε το μάτι καφέ, αντί να μου το αφήσει μπλε όπως τα είχα. Στα μάτια, το γονίδιο αυτό, η γενετική μετάλλαξη, βασικά το γονίδιό σου επηρέασε περισσότερο τα μάτια και όχι το δέρμα, την επιδερμίδα σου. Άρεστε... Εγώ, για παράδειγμα, που είμαι και στο δέρμα και στα μάτια, έχω πάρα πολύ μελανίνη. Και δεν έχεις μπλε μάτια. Άρα, στην ουσία, όλοι οι άνθρωποι έχουμε μπλε μάτια. Και ανάλογα με την μελανίνη, η ήριδα διαμορφώνει. Δηλαδή, εμένα κάτω από το καστανό τώρα το μάτι μου, υπάρχει ένα παγιδευμένο μπλε μάτι μέσα. Ναι, είναι το μπλε της θάλασσας που θέλει να βγει και δεν το αφήνεις. Και άμα πάω και με 20 λεπτά μπορώ να το κάνω μπλε.
Με 20 λεπτά διαρκεί η επέμβαση, αλλά θέλεις τουλάχιστον 3 εβδομάδες να ολοκληρωθεί. Θέλεις κάποιες συνεδρίες να κάνεις. Εντάξει, καλά, σιγά, τι είναι αυτό. Οι άλλες και υπάρχει, γνωρίζω και το κόστος, αν σε ενδιαφέρει. Ναι, με ενδιαφέρει. Το κόστος είναι στα 3.500 ευρώ. Δεν το ξανασκεφτώ. Για να γίνεις γαλαζομάτα, άμα θέλεις. Αλλιώς φακούς επαφής. Θα το ξανασκεφτώ. Θα δω αν έχω καμία προσφορά από κατάστημα φακών επαφής εδώ στην πόλη της Κοζάνης με χρώμα ή στη Δυτική Μακεδονία, άμα μου τους δώσουν δωρεάν. Θα κάνω μία δοκιμή, θα έρθω με μπλε φακούς, να δω αν θα μου πηγαίνει, γιατί πολλές φορές... Κάτι θέλω να πειραματιστείς πρώτα. Έτσι, θέλουμε... Το που τα νιώσεις. Θέλουμε πράγματα που δεν ξέρουμε αν τελικά μας πηγαίνουν ή μας κάνουν αυτά που θέλουμε. Άρα θα κάνω μια δοκιμή πρώτα, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα η πληροφορία. Άρα αγαπημένοι μου φίλοι, είμαστε γαλανομάτες, τα μάτια μας είναι καταπιεσμένα γαλανά μάτια. Ναι, είμαστε καταπιεσμένοι γαλανομάτες. Αυτό. Έτσι, μάλιστα. Αυτό. Έχουμε και άλλη πληροφορία. Ναι, έχουμε να κλείσουμε με μια παράξενη είδηση, αρκετά ενδιαφέρουσα, όπου ένας Ιταλός πλήρωσε πρόστιμο γιατί ο κόκορας του λαλούσε στις 4.30 ώρα το χάραμα το πρωί. Τι ώρα λαλούν τα κοκόρια? Εντάξει, συνήθως δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ώρα. Από τις 6 όμως και μετά, όταν θα σηκωθεί ο ήλιος, θα αρχίσουν να λαλούν και τα κοκόρια. Να κάνω μια ερώτηση. Ο συγκεκριμένος πλήρωσε όμως πρόστιμο γιατί είχε ραντεβού με την ώρα. 4.30 ώρα ξυπνούσε τους γείτονες. Πού έγινε αυτό? Στην Ιταλία. Στην Ιταλία. Ναι. Ελληνίζουν λίγο και οι Ιταλοί, γιατί νομίζω ότι έγινε κάπου εδώ. Δηλαδή θα το είχα πιο... θα μου φαίνεται πιο πιστευτικό. Πιο λογικό να γινόταν στην Ελλάδα. Ότι. Μάλιστα. 4.30 ώρα λοιπόν ο κόκορας του λαλούσε, του κάνανε μήνυση και έφαγε πρόστιμο στην Ιταλία. Δεν τους άφηνε να κοιμηθούν. Ακριβώς. Είχαν κάνει τάσεις. Ο ίδιος δεν μπόρεσε να σταματήσει τον κόκορα να τον κάνει να μην λαλάει το πρωί 4.30 ώρα. Έπειτα του έστειλαν την αστυνομία και πλήρωσε 166 ευρώ πρόστιμο. Καλά. Στην Ελλάδα, αν γινόταν αυτό, θα τον έσφαζαν τον κόκορα, πιστεύω, αντί να πληρώσει. Δεν ξέρω. Κοίταξε, ήταν σε τι περιοχή ήταν τώρα για αυτός ο κόκορας, μωρέ, που λάλαγε εκεί πέρα? Γιατί λαλεί, μωρέ, λαλεί. Κοκόριστο κλουβί. Εντάξει τώρα, και ο κόκορας τι να κάνεις, δεν μπορείς να το φημώσεις τον κόκορα, κύριε Ιταλέ μου. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, λαλεί ο κόκορας 4.30 ώρα, δεν μπορούμε όλα να τα αλλάξουμε εδώ πέρα τη φύση τους. Δεν γίνεται, ο κόκορας πρέπει να λαλήσει το πρωί, γιατί εδώ έχουμε λαλήσει όλοι μας, ο κόκορας να μην λαλήσει, μην του το κόψετε κι αυτού, που πρέπει κιόλας να το κάνει. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε την ερχόμενη καλά, εβδομάδα πρώτη. Α, όχι, την ερχόμενη εβδομάδα είναι Μεγάλη Δευτέρα, θα τα πούμε μετά το Πάσχα λοιπόν. Καλή συνέχεια, καλές γιορτές. Αμήν, με υγεία. Εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε ξεφύγει από το χρόνο μας και θα επιστρέψουμε εδώ. Μείνετε στην παρέα μας. Μάλιστα, επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Είναι το Like της Δευτέρας 19 Απριλίου και είμαστε εδώ στην παρέα σας. Θυμίζω πως το 24610-42296 μπορείτε να τηλεφωνείτε και να αφήνετε το όνομα, το επιθετό σας και έναν αριθμό επικοινωνίας για να λάβετε μέρος στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη εκπομπή μας την Τετάρτη και αφορά προϊόντα, βαφές για τα πασχαλινά σας αυγά από την εταιρεία Μπακατζούνης και Σία ΩΕ στην πόλη της Κοζάνης. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε να δούμε τι μας επιφυλάσσουν τα άστρα και τα ζώδια για την εβδομάδα αυτή που έρχεται. Αστρολογικές λοιπόν προβλέψεις από την αγαπημένη μας τη Μαρία Μαρίνα Σεραφιμίδου. Γεια σας, καλησπέρα σας, τι μου κάνετε, είστε καλά? Είμαι η Μαρίνα Σεραφιμίδου, γεια σου Λιτσάκι μου, πολλά φιλάκια, εύχομαι όλα να πάνε καλά, καλό Πάσχα να έχουμε, με υγεία. Σήμερα θα πούμε πάλι τα ζώδια της εβδομάδας μέσα από τις αγγελικές κάρτες ταρό. Ήδη ανακατεύω τα χαρτιά μου εδώ, τις κάρτες μου. Οπότε μείνετε συντονισμένοι μαζί μας να ακούσετε το ζώδιό σας και τι έχουν να σας πούνε οι άγγελοι μας. Οι άγγελοι
από τις αγγελικές κάρτες ταρό που τους έχουμε ανάγκη. Και πολύ ανάγκη, νομίζω, αυτή την περίοδο. Λοιπόν, ξεκινάμε από τους κρύους. Η πρώτη κάρτα μας και είναι το αστέρι. Κρύοι μου, εσείς με το αστέρι. Νομίζω ότι παίρνετε τα πάνω σας, παρόλο που είναι έτσι λιγάκι μια πιο δύστροπη και δύσκολη εποχή, παίρνετε τα πάνω σας, ευτυχισμένη εποχή, κάνετε θετικά, αισιόδοξα και μακροχρόνια σχέδια, σίγουρα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και αυτά τα σχέδια που κάνετε θα σας βγούνε σε καλό και θα είστε στο σωστό μονοπάτι. Και ορίστε η κάρτα του κρύου. Το αστέρι, τι άλλο θέλετε. Έχετε το αστέρι σας. Πάμε στην κάρτα του Ταύρου. Ο βασιλιάς του νερού. Εσύ Ταύρε μου, άνοιξε την καρδιά σου. Άνοιξε την καρδιά σου. Έχεις νομίζω κάποια πράγματα που σε απασχολούν και σε απασχολούν περισσότερο από σένα, καθώς είναι και ο ουρανός εκεί στο πρώτο δεκαήμερο και μας ταράζει και σας ταράζει κτλ. Και όλα τα σταθερά ζώδια. Όμως άνοιξε την καρδιά σου και το νου σου στους γύρω σου, γιατί σε αγαπάνε, θα σου δώσουν μία συμβουλή που θα σε βοηθήσει να νιώσεις και καλύτερα. Και επίσης μην ξεχνάς και τους ανθρώπους, και νομίζω δεν τους ξεχνάς, παρόλο που είσαι ένα ζώδιο φιλότιμο, ασχολήσου και λίγο με φιλανθρωπικό έργο και νομίζω ότι το σύμπαν θα στο ανταποδώσει. Πάμε στους δίδυμους. Με το 8 της φωτιάς. Λοιπόν, εδώ για σένα δίδυμέ μου τα γεγονότα κινούνται γρήγορα σαν ένα γνήσιο ζώδιο του αέρα που κινείσαι και εσύ πολύ γρήγορα. Οι καθυστερήσεις τελειώνουν. Να ξέρεις ότι θα έχεις καινούργια πράγματα να κάνεις. Πολλά πράγματα θα σου συμβαίνουν. Πρόσεξε τα μόνο μην μου τα μπερδέψεις. Γιατί θα συμβαίνουν ταυτόχρονα. Θα σου έρχονται από πολλές πλευρές. Κάτι που περίμενες από καιρό. Θα σου έρθει και το ένα και το άλλο, όμως τακτοποίησέ τα, ισορρόπησέ τα και όλα θα πάνε καλά. Πάμε στους καρκίνους. Με το 10 του νερού. Λοιπόν, η οικογενειακή ζωή, γιατί άλλο θα ήταν η καρκίνη, για την οικογενειακή ζωή. Η οικογενειακή ζωή λοιπόν είναι ικανοποιητική μετά από όλα αυτά τα πράγματα που έχετε τραβήξει, και ανταποδοτική μπορώ να πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό και ο άλλος να σε καταλαβαίνει. Οι συναισθηματικές και υλικές ανάγκες σου καλύπτονται. Έχεις έμπιστους φίλους που μπορείς να πεις κάτι και να μην ξεφύγει παραπέρα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε φίλους και έμπιστους φίλους. Και εσύ τους έχεις. Πάμε να δούμε τους λέοντες. Με το 7 του νερού. Πολύ συνέστημα πέφτει, παιδιά, Πολύ συνέστημα. Εσύ εδώ καλείσαι και πρέπει να πάρεις μια σημαντική απόφαση. Τι θα κάνεις με το ένα ή με το άλλο. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η σημαντική απόφαση. Ανάγκη όμως, έχεις μια πολύ μεγάλη ανάγκη να το εξερευνήσεις λίγο παρακάτω αυτό το θέμα. Να το δεις από πώς θα το καταλάβεις, πώς θα το πιάσεις. Και βέβαια σταμάτα να το αναβάλεις, σου λέει εδώ. Δηλαδή, να μην το έχεις συνέχεια βέβαια στο νου σου και θα το κάνω. Εδώ σου λέει, κάντο, πάρε μία απόφαση, είναι σημαντική η απόφαση που θα πάρεις και σταμάτησε να το αναβάλεις. Μπορεί να είναι λίγο περίπλοκη, αλλά πρέπει να το πάρεις. Πάμε τώρα να δούμε τους παρθένους μας με το 8 της γης. Λοιπόν, ικανή εργασία, παρθενάκι μου, εσύ και η εργασία είστε ένα. Ικανή εργασία, λοιπόν, αυτή τη στιγμή ανταμείβεται. Μαθαίνεις ό,τι χρειάζεται γύρω από ένα θέμα και μπορεί να κάνεις και κάποιες σπουδές που ίσως τις είχες αναβάλει, ίσως τα πράγματα να μην ήταν έτσι που θα ήθελες, όμως τώρα μπορεί να κάνεις και κάποιες σπουδές που θα σε πάνε σε ένα άλλο level, να το πω παραπάνω, που το ήθελες από καιρό. Νομίζω ότι θα το πετύχεις. Κάντο. Στο λέει και εδώ. Το 8 της γης. Ωραία. Πολύ ωραία κάρτα αυτή. Έχει και βιβλία. Που πάει να πει ότι σχολείο.
Πάμε στους ζυγούς, στους ζυγούς. Τι συναισθηματικό είναι αυτή η εβδομάδα, τι συνέστημα. Το 6 του νερού. Λοιπόν, έχεις μνήμες από το παρελθόν ή την παιδική σου ηλικία, θέματα που έτσι σχετίζονται με την παιδική σου ηλικία, που αναπολύεις, που λες τι ωραία που περνάγαμε τότε, όμως τώρα είμαστε εδώ, κοιτάμε όπως έχω πει μπροστά και μπροστά θα πάμε, δεν μπορούμε να είμαστε κολλημένοι στο παρελθόν. Μην το ωρεοποιείς, ωραίο ήτανε, δεν λέω, και εγώ πέρασα ωραία, αλλά καλύτερα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Και βέβαια, κοίταξε και κάποια θέματα που σχετίζονται με τα παιδιά σου ή με μικρά έτσι, τα νύψια σου, δεν ξέρω ο καθένας τι έχει. Κοίταξε τα και αυτά, κάποια θεματάκια εκεί προκύπτουν, όμως σου έχω εμπιστοσύνη, θα τα πας καλά. Πάμε να δούμε τους σκορπιούς. Για κατάληψη. Λοιπόν, εσύ σκορπιέ μου, εδώ δίνεις τέλος σε κάτι που σε απασχολούσε για πολύ καιρό. Τέλος μιας φάσης ή μιας κατάστασης. Πνευματική μεταμόρφωση και καιρός να προχωρήσεις. Θες και τίποτε άλλο? Είσαι μέσα στα ζώδια τα σταθερά και ειδικά οι πρώτες μοίρες που έχουν τον ουρανό, που ο ουρανός είναι στον Ταύρο και επηρεάζει και όλα τα σταθερά ζώδια, δηλαδή τον Ταύρο, τον Λέοντα, τον Σκορπιό και τον Υδροχό, οπότε αυτή την φάση και την κατάσταση που πρέπει να την τερματίσεις, που καιρό θα ήθελες να την τερματίσεις, τερμάτισε την τώρα, γιατί τα πράγματα πρέπει να μπουν σε μία σειρά. Καιρό σου λέει να προχωρήσεις, για να μην σου έρθουν και ουρανοκατέβατες καταστάσεις, έτσι. Πάμε να δούμε τώρα τον τοξότη. Ο τοξότης μας, με τον τροχό. Λοιπόν, καιρός εσύ τοξότη μου να κάνεις κάποιες αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές που θα κάνεις, γιατί όλοι αλλάζουμε και έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει όλοι, ότι αλλάζουμε, ήδη έχουμε αλλάξει, ήδη κάνουμε αλλαγές, ήδη αλλάζουν τα πράγματα όλα γύρω μας και άρα και σαν μεταβλητό ζώδιο που είσαι θα αλλάξεις κι εσύ. Αυτές τις αλλαγές λοιπόν που πρέπει να τις κάνεις, κάντες, είναι καιρός για αυτές τις αλλαγές που θες να κάνεις, γιατί θα σου βγουν σε καλό. Μια κατάσταση ξαφνικά εκεί που ήταν κολλημένη μπορεί και να προχωρήσει, τελματωμένη, μπορεί να είναι και στα αισθηματικά σου, μπορεί να είναι και στα επαγγελματικά σου. Όμως η τύχη είναι με το μέρος σου, σαν παιδί του Δία που είσαι κι εσύ. Νομίζω ότι θα τα καταφέρεις. Πάμε στους εγώκερους. Εμπειρία ζωής. Λοιπόν, εσείς οι εγώκεροι που θα το λέω και θα το ξαναλέω, μέχρι να φύγει ο Πλούτωνος από εκεί, θα είστε και λιγάκι πιο ταλαιπωρημένοι. Ένα σημαντικό συμβάν στη ζωή σου, μεγάλο ρόλο παίζει, μια ισχυρή αποκάλυψη που οδηγεί σε αλλαγή και είναι καιρός και εσύ σιγά σιγά να πλώσεις τα φτερά σου. Ήδη το πρώτο και το δεύτερο δεκαήμερο νομίζω έχει την τιμητική του και θα πάει πάρα πολύ καλά. Ξεφεύγει από αυτό το όλο που είχε τον προηγούμενο καιρό και σου λέει τόλμησε να κάνεις πράγματα. Τόλμησε να ανοίξεις τα φτερά σου, να πας παρακάτω, γιατί και σου αποκαλύπτονται και κάποια πράγματα που θα σε οδηγήσουν σε αυτή την αλλαγή που από καιρό ήθελες να κάνεις και δεν σου έβγαινε. Πάμε στους υδροχώους. Το 4 της φωτιάς. Ικανοποίηση, γαλήνη, αυθονία για σένα, υδροχώε μου, μπράβο σου. Μια ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή, επιτυχής ολοκλήρωση ενός έργου. Μπράβο σου. Μπράβο σου, γιατί και εσύ εκεί λιγάκι ταλαιπωρήθηκες ή ταλαιπωρείσαι. Και αν θυμάσαι και τις προηγούμενες εβδομάδες, σου έβγαινε μια ταλαιπωρία. Για κάποιους λοιπόν υδροχώους τώρα εδώ πέρα, τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Εντάξει, προχώρησέ το. Νομίζω ότι την παίρνεις και την ικανοποίησή σου, έχεις και μια ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή με το 4 της φωτιάς και βέβαια, αν έχεις και κάποια πλάνα, σχέδια για το μέλλον, επαγγελματικά, μπορεί και αυτά να πάνε πολύ καλά. Γιατί όχι, θετική σκέψη. Πάνω απ' όλα θετική σκέψη.
Τι τα κάνουμε τα μαθήματα αυτογνωσίας, ε? Πάμε στο τελευταίο ζώδιο που είναι ηχθείς. Μπράβο σας αγάπες μου, με τον άσο του αέρα. Μπράβο σου ηχθή μου, είσαι από τα πιο ευνοημένα ζώδια, να το ξέρεις, έτσι, και το έχεις καταλάβει. Όλοι εμείς που περάσαμε τα 10 χρόνια του παρορμητικού σταυρού, εσύ σαν μεταβλητό, μια χαρά είσαι. Έξοχες ιδέες, εμπνεύσεις, μπράβο σου, βλέπεις την αλήθεια μιας κατάστασης, τη βλέπεις την αλήθεια, μπράβο σου. Μπορείς να δεις την αλήθεια, αλλά, πρόσεξε σου λέει εδώ πέρα, η κάθε αρχή μπορεί και να είναι και δύσκολη. Δεν θα σου είναι πολύ εύκολο αυτή την εποχή, παρόλο που την αλήθεια θα την δεις, να κάνεις μια άλλη καινούργια αρχή. Θα σου είναι λίγο δύσκολο, όμως πρόσεξέ το, φιλτράρισέ το, ισορρόπησέ το. Το ξέρω, για έναν ηχθή η ισορροπία δεν είναι και τόσο πολύ εύκολο, γιατί είναι λιγάκι, είναι παιδί του Ποσειδώνα και ο Ποσειδώνας θολώνει λίγο τα νερά. Οπότε το καταλαβαίνω, ότι θα σου πέσει λίγο δύσκολο. Όμως, επειδή έχεις τον άσο του αέρα, καλά θα τα πας. Καλά θα τα πας. Αυτά λοιπόν και σήμερα για τους αγαπημένους μας τηλεθεατές. Λίτσα μου, σε ευχαριστώ. Ένα πολύ 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 γλυκό φιλί σε όλους μας. Να είμαστε καλά και την επόμενη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε. Να είμαστε. Πολύ ωραία λοιπόν, αυτή και αυτή η εβδομάδα θα μας φέρει διάφορες εξελίξεις, θετικές, αρνητικές, τα πράγματα φαίνεται να παίρνουν το δρόμο τους. Ο ουρανός λοιπόν επάνω στο ζώδιο του Ταύρου φέρνει σημαντικές αλλαγές στο επίπεδο της γης και λένε και όλα πραγματικά ότι και σε άποψη καιρού φαίνεται αυτό, όπου πραγματικά ο καιρός έχει τα ψυχολογικά του και μπορεί εμείς να το λέμε έτσι στην πλάκα, αλλά πραγματικά θα υπάρξουν πολλές σημαντικές μεταβολές και με τα ηφαίστεια αυτά που παρακολουθούν και στις καιρικές συνθήκες. Όλα αυτά όμως, θέλω να σας πω, πως θα φέρουν θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή αυτές οι πολύ έντονες αλλαγές που μπορεί να βιώσουμε όλη την περίοδο αυτή, από αστρολογικής απόψεως βέβαια πάντα μιλώντας, δείχνουν να φέρουν ένα πολύ καλύτερο και πολύ πιο ευίωνο μέλλον. Άρα εγώ κρατάω αυτό. Δίνω διαφημισούλες, να δούμε χορηγούς και να επιστρέψουμε εδώ με συνταγή για τσουρέκια. Πώς θα κάνουμε λοιπόν τα τσουρέκια μας, πώς θα κάνουν οι επαγγελματίες σεφ, πώς θα μαθαίνουν οι φοιτητές, οι μαθητές του δημοσίου EX στην πόλη της Κοζάνης και φυσικά μαζί μας ο Παρνίκας της Φάρμας για να συζητήσουμε όλα όσα γίνανε το Σαββατοκύριακο, την Παρασκευή και το Σάββατο και όλα όσα είδαμε στο reality του Αντένα στην Φάρμα, να μιλήσουμε για την αποχώρηση του Μιχάλη Ιατρόπουλου και μία νέα είσοδο. Περιμένουμε. Τι περιμένουμε? Όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις. Τρίτο μέρος αυτής της εκπομπής είναι το like της Δευτέρας και είμαστε εδώ. Θα περάσουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή να δούμε ένα ρεπορτάζ αφιερωμένο στον τρόπο κατασκευής, το πώς μπορούμε να φτιάξουμε μόνες μας πολύ ωραία επαγγελματικά τσουρέκια. Προ-COVID εποχής, βεβαίως, επισκεπτήκαμε το live εργαστήριο του Δημοσίου ΙΕΚ της πόλης της Κοζάνης, στη σχολή του τμήματος ζαχαροπλαστικής, εκεί όπου οι καθηγητές του τμήματος δείχνανε στους μαθητές, στους φοιτητές, πώς ακριβώς θα παρασκευάσουν τα τσουρέκια. Η εκπομπή μας και εγώ προσωπικά βρεθήκαμε εκεί και πήραμε όλες αυτές τις ωραίες πληροφορίες, όλα τα tips, όλα τα κόλπα για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε πεντανόστιμα τσουρέκια σαν αυτά που βρίσκουμε στο φούρνο της γειτονιάς. Θα σας παρουσιάσουμε αυτό το ρεπορτάζ, θυμίζω για μία ακόμη φορά πώς το συγκεκριμένο ρεπορτάζ πραγματοποιήθηκε πριν
την περίοδο του COVID, γι' αυτό λοιπόν είμαστε συνοστισμένοι σε ένα χώρο και δεν φοράμε μάσκες. Τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθούν τα τσουρέκια ήταν και από την εταιρεία Μπαγκατζούνη στην πόλη της Κοζάνης και φυσικά κληρώνουμε και βαφές αυγών εμείς Μπαγκατζούνης στο 42296-24610 και στο προσωπικό μου Instagram θα δώσουμε καλάθια δώρου με βαφές, με προϊόντα για τα τσουρέκια σας, με μαχλέπι, σαλέπι, τι άλλο βάζεις μέσα στα τσουρέκια, σουσάμι και ό,τι άλλο χρειάζεται. Θα τα δείτε όλα στο προσωπικό μου Instagram, Λίτσα Παλαμά. Πάμε να απολαύσουμε αυτό το ρεπορτάζ, να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε νόστιμα, λαχταριστά τσουρέκια με προϊόντα Μπαγκατζούνης. Σήμερα θα ξεκινήσουμε κάτι διαφορετικό. Σε μια συνεργασία που είχε το ΙΕΚ με την εταιρεία Μπαγκατζούνης, έστησε σήμερα και θα μας βοηθήσουν εδώ τα παιδιά του ΙΕΚ να κάνουμε ένα εργαστήριο, παρουσία του τηλεοπτικού καναλιού του Flash και ευχαριστούμε για την παρουσία σας, να κάνουμε μια επίδειξη τα παιδιά του ΙΕΚ όσον αφορά το πώς θα ζυμώσουμε και θα ψήσουμε τσουρέκια. Η Στέλλα να μας πει λίγο δύο λόγια για τα υλικά, όπως τα βλέπουμε εδώ μπροστά, να κάνει μία αναφορά στα υλικά. Ναι. Χρησιμοποιούμε χυμό πορτοκάλι, λάδι, σπορέλαιο, ξύσμα πορτοκάλι, ζάχαρη, αυγά, ασπράδια και κρόκους, το γάλα μας να είναι σε χλιαρό, τη μαγιά και αλεύρι για τσουρέκια. Τα μπαχαρικά μας για το τμήμα ΤΙΕΚ είναι από τον κύριο Μπαγκατζούνη και ευχαριστούμε. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε κακουλί και μαχλέπι. Από πάνω για στόλους με ρίχνουμε σουσά. Οι εταιρείες είναι κοντά μας, γενικότερα στο ΙΕΚ. Ύστερα η εταιρεία Μπαγκατζούνης είναι μια εταιρεία με μπαχαρικά, μυρωδικά, έχει κοντά στις 40 χρόνια στο χώρο. Για τους μάγειρες, τόσο και για τους αρτοποιούς και τους ζαχαροπλάστες, είναι ο άμεσος συνεργάτης μας. Τα μπαχαρικά, τα μυρωδικά είναι κάτι που είναι το δεξί μας χέρι. Οπότε θα προτιμήσουμε την τοπική αγορά και είναι πάντα κοντά μας και μας βοηθάει σε αυτό. Να ευχηθούμε καλές γιορτές, καλή επιτυχία εδώ στα τσουρέκια μας και να βγάλετε πολύ καλούς ζαχαροπλάστες. Αυτό προσπαθούμε και νομίζω θα γίνει, είμαστε σίγουροι. Ναι. Καλό Πάσχα. Ενώ η διαδικασία έτσι ζύμωσης των υλικών του τσουρεκιού για να φτάσουμε στην τελική του μορφή, στη ζύμη και να το πλάσουμε έτσι αναλόγως όπως θέλουμε εμείς, βρίσκεται σε εξέλιξη. Είμαστε τώρα στην φάση που ρίχνουν το αλεύρι. Ο κύριος Μαρκόπουλος, ανοίξατε τον χώρο του φούρνου σας, το εργαστήριό σας, για να υποδεχτείτε τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς εδώ του ΙΕΚ Κοζάνης, για να δημιουργήσετε τσουρέκι. Πόσα χρόνια φούρνερης και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι η παρασκευή του συγκεκριμένου γλυκίσματος, θα έλεγα εγώ, που δεν λείπει από κανένα σπίτι το Πάσχα. Παραδοσιακό. Σαν αρτοποιός έχω πολλά χρόνια, μπορώ να σας πω από το 1973. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Σαν ελεύθερος επαγγελματίας έχω και από αυτό και σε αυτό το τομέα είμαστε αρκετά χρόνια. Το τσουρέκι τώρα, τι πρέπει να προσέξουμε για να το κάνουμε τόσο ωραίο όσο το προμηθευόμαστε από το φούρνο της γειτονιάς? Το τσουρέκι είναι ένα ευαίσθητο προϊόν.
πρέπει να τα αγαπάς για να το κάνεις. Θέλει μεγάλη προσοχή. Εκεί θέλει να δώσει μια πολύ μεγάλη βαρύτητα στο πιάσιμο της μαγιάς, να μην σε παγώσει η μαγιά ή να μην τη ζυματίσει τη μαγιά. Άμα το σε δω, έχει παγώσει η μαγιά και τη ζυματίσει, δεν πρόκειται να έχει αποτελέσματα με τίποτα στο τσουρέκι. Δεν θα βγει τσουρέκι καλής ποιότητας. Προσέχουμε τα προϊόντα που βάζουμε μέσα να είναι φρέσκα, δηλαδή η επιλογή των προϊόντων που χρησιμοποιούμε, από το μαχλέπι που είδαμε που είναι από την εταιρεία Μπακατζούνης, μέχρι το αλεύρι, το γάλα, τα αυγά. Σίγουρα πρέπει να επιλέξουμε τα προϊόντα μας και πάντα σαν αρτουπί, παλιοί αρτουπί που είμαστε, και αυτό δείχνουμε και στα παιδιά, ότι πρέπει να επιλέξουμε τα προϊόντα μας. Σίγουρα παίρνουμε από επιλεγμένους μήλους πιστοποιημένους και τα αυγά. Προτιμούμε να είναι όσο και το πλήστο μου φρέσκα και τα λιπαρά και τα βούτυρα, όλα αυτά πρέπει να είναι όλα σε καλή ποιότητα και πιστοποιημένα. Δηλαδή να μην χρησιμοποιούμε προϊόντα τα οποία δεν έχουν, είναι αμφιβόλου προελεύσεως. Να ρωτήσω τώρα που σας έχουμε εδώ, κάνουμε το τσουρέκι πότε, τη Μεγάλη Τετάρτη, συνηθίζεται στα σπίτια, τη Μεγάλη Πέμπτη. Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη, εκείνο τον καιρό κάνουν το τσουρέκι. Πώς τα διατηρούμε ώστε να είναι φρέσκα όλο το Πάσχα αλλά και να μπορέσουμε να τα φάμε σωστά? Ποια είναι η σωστή διαδικασία από τη στιγμή που το τσουρέκι γίνει και παγώσει? Το τσουρέκι σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να το προστατεύσουμε. Αν θέλουμε, άμα είναι για μεγάλη διάρκεια, μπορούμε να το βάλουμε και μέσα στο ψυγείο. Αλλά τώρα για κάποιες μέρες, από τη Μεγάλη Τετάρτη ως τη Μεγάλη Εβδομάδα, τη μέρα της Κυριακής, δεν υπάρχει. Είναι ένα προϊόν που έχει διατηρησιμότητα αρκετή. Δεν παγιατεύει τόσο εύκολα. Και μετά στο ψυγείο ή στην κατάψυξη βγάζουμε το κομμάτι, το αφαιρούμε, το αφήνουμε να ξεπαγώσει και συνεχίζουμε. Σε αυτήν τη μορφή θα λειτουργήσουμε, ναι. Ένα εργαστήρι έξω από την τάξη. Εμπνεύστηκαν οι εκπαιδευτικοί του Δημοσίου ΙΕΚ Κοζάνης και ακολούθησαν οι μαθητές του Τμήματος Ζαχαροπλαστικής και Αρτοπίας. Και έχουμε κοντά μας έναν από τους εμπνευστές και υλοποιούς αυτής της δράσης, τον κύριο Λάκη Κύρινα, ο οποίος θα μας μιλήσει λιγάκι για τους συγκεκριμένους μαθητές, από ποιο τμήμα είναι, τι παρακολουθούμε εδώ σήμερα και να μας δώσετε και κάποιες συμβουλές, έτσι όπως εσείς τις ξέρετε, για τη δημιουργία του ωραίου τσουρεκιού στα σπίτια. Σχετικά με το τσουρέκι. Το τσουρέκι, να που ήρθε και η εποχή, είναι ένα προϊόν παραδοσιακό, είναι μέσα στην κουλτούρα του Έλληνα, την περίοδο του Πάσχα, να κάνουμε αυτό το γλύκισμα, γιατί μιλάμε για μια πάρα πολύ γλυκιά ζύμη, ούτως ώστε ανήκει στο τον τομέα του γλυκισμάτων, σε αυτό το γλύκισμα, το τόσο νόστιμο αλλά και ευαίσθητο από την άλλη μεριά, το οποίο είναι, όπως είπαμε, μέσα στην κουλτούρα του Έλληνα, και είμαστε έτοιμοι εδώ πέρα μαζί με το τμήμα να κάνουμε μια παρουσίαση και σε συνεργασία με την εταιρεία του κ. Μπακατζούνη που συνεργάζεται με το ΙΕΚ της Κοζάνης, που παίρνουμε τις πρώτες ύλες σαν ΙΕΚ από τον κ. Μπακατζούνη για να δημιουργήσουμε σήμερα και να κάνουμε μια ζύμη τσουρεκιού. Είπατε προηγουμένως, σας άκουσα σε κάποια στιγμή, όσον αφορά τη διατηρησιμότητα του τσουρεκιού μετά την έψησή του. Το σημαντικό είναι ότι όταν στη συνταγή μας χρησιμοποιούμε παραδοσιακό προζύμι, η διατηρησιμότητα του τσουρεκιού είναι δεδομένη. Δηλαδή, όταν μπαίνει στη διαδικασία αυτός που θα παράγει το τσουρέκι, το παραδοσιακό, με τα καλά και αγνά υλικά όσον αφορά το βούτυρο, όσον αφορά το αυγό, όσον αφορά το αλεύρι και περισσότερο σε βιολογικής μορφής, αυτά που θα βρούμε και στα αρτοπία μας σήμερα, στα αρτοπία της γειτονιάς εννοώ και όχι στα πολυκαταστήματα και τις μεγάλες αλυσίδες. Λοιπόν, άρα μιλάμε για καλή διατηρησιμότητα του τσουρεκιού, εφόσον περιέχει κατά τη διάρκεια της παραγωγής του προζύμι παραδοσιακά φτιαγμένο. Από εκεί και πέρα, με ένα απλό σκέπασμα, με ένα σελοφάν, η διατηρησιμότητά του είναι άριστη και μπορούμε να το έχουμε για αρκετές μέρες στο σπίτι μας και να το προσφέρουμε. Να ρωτήσω τώρα, εγώ το τσουρέκι παχαίνει ή ομορφαίνει και τα δύο? Ναι, εγώ θα σου πω κάτι άλλο, Λίτσα, ότι όλα σε μέτρο, στη μορφή, με το σωστό μέτρο στη διατροφή μας, όλα μας κάνουν καλό. Και θεωρώ και θα συμφωνήσω μαζί σου ότι κυρίως ομορφαίνει. Τέλεια.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς θα συνεχίσουμε εδώ, αφού η ζήμη μας έχει γίνει, να δημιουργούμε σχέδια και να περάσουμε έτσι στην τελική διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγωγής ενός παραδοσιακού ελληνικού φρέσκου τσουρεκιού. Έχει ζυμωθεί αρκετή ώρα. Θα το τοποθετήσουμε στη στόφα, θα το καλύψουμε με μεμβράνη. Θα καθίσει μέχρι να διπλασιαστεί η ζύμη μας και μετά θα το αφήσουμε στον πάγκο για να το πλάσουμε. Και από εκεί και πέρα ξεκινάμε να φτιάχνουμε τα διάφορα σχέδια για τα τσουρέκια μας. Μας άνοιξε η όρεξη πραγματικά. Σιγά σιγά έτσι θα μπούμε και στο κλίμα όλων αυτών των Άγιων ημερών του Πάσχα. Είναι μια εποχή που πραγματικά και μια περίοδος που την έχουμε συνδέσει με το χωριό μας, με την επιστροφή στη φύση, με τη γιαγιά, με μυρωδιές σπιτικές. Εύχομαι και ο καιρός αλλά και οι συνθήκες να επιτρέψουν έστω να πάρουμε μια εσάνς όλων αυτών των αναμνήσεων και όλων αυτών των μυρωδιών και των αρωμάτων και των εικόνων που είχαμε ως τώρα για αυτές τις Άγιες Μέρες. Δεν ξέρω τώρα στην Φάρμα βέβαια πώς θα γιορτάσουν το Άγιο Πάσχα, γιατί εκεί τους βλέπω πολύ πιο χαλαρούς και πολύ πιο καλά να τα περνάνε. Αν και οι εξελίξεις πραγματικά μας αφήνουν έτσι λιγάκι μαγκωμένους και λιγάκι άφωνους. Και για αυτές τις εξελίξεις τα έχουμε στην παρέα μας τον Παναγιώτη τον Χατζόπουλο, τον Μπανίκα, τον Μπανίκ, για να συζητήσουμε για το τι έγινε στα δύο επεισόδια που παρακολουθήσαμε. Γεια σου ρε Παναγιώτη, με το ωραίο το μαλλί. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα στη Φάρμα, λοιπόν. Είχαμε αποχώρηση Μιχάλη Ατρόπουλου. Μωρέ, τον καημένο τον λυπήθηκε η ψυχή μου. Πραγματικά. Πραγματικά ήταν μια αποχώρηση την οποία δεν θα θέλαμε να δούμε. Αλλά δυστυχώς συνέβη. Καθώς από ό,τι είδαμε, ο Βασιλάκης ο Μπίλης επέλεξε τον κύριο Ατρόπουλο, τον Μιχάλη μας.
καθώς από ό,τι φαίνεται ήταν ο πιο αδύναμος σωματικά, αδύναμος με την έννοια λόγω ηλικίας φυσικά. Και τελικά τον επέλεξε αυτός ο Βασίλης για τον πρώτο μονομάχο. Περιμέναμε όλοι πως η επιλογή του Βασίλη, πρώτα απ' όλα να πούμε πως η αρχηγός της εβδομάδας ήταν η Ειρήνη Κολυδά, η οποία έθεσε ως υπηρέτες την Βάσια, τη φίλη της, και τον Βασίλη, με σκοπό φυσικά να βγάλει μονομάχο το Βασίλη. Το ξέραμε όλοι από την αρχή. Περιμέναμε όμως ο Βασίλης, ο Μπίλης, να διαλέξει το Θανάση τον Πάτρα. Προφανώς όμως από αυτό που μας λες και εσύ, ήθελε να σιγουρέψει την θέση του στο παιχνίδι και έτσι πήγε στον πιο δύναμο, τον Μιχάλη τον Ιατρόπουλο, ε? Έτσι ακριβώς είναι, Αλίτσα μου, τα πράγματα. Καθώς ο Βασιλάκης δεν θα επέλεγε τον Πάτρα, γιατί με τον Πάτρα πραγματικά από την αρχή είχαν φτιάξει μια πολύ όμορφη σχέση. Εκτός αυτού είναι αυτό που λες, ότι όντως ο Μιχάλης είναι πιο αδύναμος σωματικά. Είναι δυνατός άντρας, αλλά στην αντοχή δεν είναι δυνατός. Ο Πάτρας, αν και στην ηλικία του Ιατρόπουλου πάνω κάτω, είναι πιο fit άνθρωπος και πιο ενεργός από ό,τι όλοι βλέπουμε. Και τελικά όντως επέλεξε τον Μιχάλη. Πώς βλέπεις τα πράγματα να συνεχίζουν τώρα? Ο Μιχάλης θα δώσει κάποιον ως υποψήφιο αρχηγό. Θα είναι άντρας ή θα είναι γυναίκα? Τα πράγματα αλλάξανε πολύ μέσα στη φάρμα από ό,τι βλέπουμε. Νομίζω ότι αυτή τη φορά ο Μιχάλης θα διαλέξει άντρα για αρχηγό και πολύ πιθανό να είναι ο Στράτος, ο οποίος Στράτος πραγματικά, με συγχωρείτε για την έκφραση, έχει φαγωθεί να γίνει αρχηγός και να πάει κάτω στην αρένα να μονομαχήσει με κάποιον για να πάρει την αρχηγία. Άρα νομίζω ότι θα είναι αρχηγός και συγκεκριμένα ο Στράτος, άντρας και συγκεκριμένα ο Στράτος. Μάλιστα. Σε όλο αυτό τώρα που συμβαίνει μέσα, βλέπουμε και τις καινούργιες ισορροπίες που φέρανε οι νέοι παίκτες. Ο Κώστας ο Γκρέκας, ο οποίος φαίνεται να πηγαίνει με την πλευρά των διασύμων, ενώ ο Τάσος Οξιαρχό, ο οποίος προσεγγίζει λίγο την τριάδα, είναι κοντά σε Ντούπι Ντούπενα και Μπιλάκο. Κρατάει έτσι μια μικρή ισορροπία ανάμεσα στο που θα γύρει περισσότερο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο Κώστας, ο Γκρέκας, πραγματικά νομίζω έχει τίνει προς τους διασύμους. Ο Ξιαρχό δεν ξέρω ακριβώς αν είναι με το μέρος της τριάδας ή γενικά είναι λίγο με όλους και με όλα. Νομίζω προσπαθεί ακόμα να καταλάβει συμπεριφορές και ανθρώπους. Αλλά θα πιστεύω πως και αυτός θα πάει προς τους διασύμους. Γιατί την τριάδα την έχουν στοχοποιήσει ούτως ή άλλως όλοι εκεί μέσα. Άρα όταν είσαι στόχος από το κοινό, από μια μάζα, νομίζω παραμένεις και στόχος. Επίσης, αυτή την εβδομάδα είδαμε την τετράδα των πιο δημοφιλών παικτών, συγγνώμη. Μεταξύ των οποίων, εκτός από την δεύτερη συνεχή νίκη του Στράτου Τζόρτζογλου, ακούσαμε μέσα τα ονόματα της Μαρίας Μιχαλοπούλου, του Γκιόνι, του Ντούπι. Ακριβώς. Και του Μιχάλη Ατρόπουλου που αποχώρησε όμως. Αυτό πιστεύεις θα επηρεάσει το πώς οι παίκτες θα ψηφίσουν από εδώ και πέρα, που ξέρουν τους τέσσερις πιο δημοφιλείς? Νομίζω θα τους επηρεάσει και δεν μου έκανε καθόλου εντύπωση που βγήκαν αυτοί οι τέσσερις πιο δημοφιλείς παίκτες, αν και περίμενα και Ντούπενα η Κυριακή να βγει μέσα στην τετράδα. Αλλά όντως θα επηρεάσει τον κόσμο, καθώς ο Μιχάλης αποχώρησε. Ο Στράτος, ο Τζόρτζογλου, τον είδαμε αυτή τη βδομάδα πολύ έντονο, πολύ οξύθυμο. Τα είχε βάλει με το Βασιλάκι, τον Μπίλι, σχεδόν σε όλο το φάσμα της εκπομπής, του reality. Και βλέπουμε ένα Στράτο Τζόρτζογλου διαφορετικό αυτή τη φορά. Άρα πολύ πιθανό να επηρεάσει τον κόσμο το ποιον θα ψηφίσουν ως το πιο αγαπητό τους παίκτη από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Και το πώς θα ψηφίσουν και οι παίκτες μέσα στο σπίτι για μονομάχο. Ίσως κοιτάξουν να βγάλουν τους πολύ δυνατούς προς τον κόσμο και αδύναμους μέσα στο σπίτι, γιατί και ο Ιατρόπουλος και ο Στράτος ο Τζόρτζογλου αλλά και ο Γκιόνης η Μαρία είναι τρεις παίκτες που σωματικά υστερούν, είτε λόγω της φυσιολογίας της Μαρίας είτε λόγω της ηλικίας των άλλων δύο, είναι πιο εύκολη αντίπαλη για μέσα, για τους μέσα. Ο Στράτος και ο Μιχάλης σίγουρα είναι πιο εύκολοι αντίπαλοι, αλλά η Μαρία ο Γκιόνης δεν θα το έλεγα, Λίτσα μου. Γιατί από ό,τι βλέπουμε είναι πάρα πολύ ευλίγιστη και πάρα πολύ γρήγορη. Οπότε τη φοβούνται τη Μαρία λίγο στα αγωνίσματα. Να το ξέρετε αυτό. Την έβλεπα μέσα και πώς κινούνταν. Είναι πολύ γρήγορη.
Άρα θα την αφήσουν, θα κερδίσει λίγο η Μαρία ακόμα χρόνο. Τώρα, πριν κλείσει το χθεσινό επεισόδιο, το προχθεσινό, συγγνώμη, είδαμε κάποιον να μπαίνει μέσα στη φάρμα. Έχουμε πληροφορίες. Έχουμε πληροφορίες, αλλά δεν ξέρω αν θα πρέπει να τις πούμε τώρα. Εγώ να κάνω μια πρόβλεψη. Ο Ξιαρχό, ξέρουμε ότι αποχωρεί από στιγμή σε στιγμή. Υπάρχει περίπτωση η αποχώρηση του Ξιαρχό να φέρει ξανά πίσω τον Μιχάλη? Πολύ πιθανό, παιδιά. Γιατί είναι ακριβώς αυτό που λες, ότι με το που αποχωρεί ο Ξιαρχό, ίσως επιστρέψει κάποιος παίκτης πίσω. Για επιστροφές μέχρι τώρα δεν είχαν μιλήσει, αλλά όλοι ξέρουμε ότι ο κύριος Μιχάλης ήταν ο πατέρας του σπιτιού και ένας άνθρωπος που τραβάει και την τηλεθέαση του παιχνιδιού. Άρα μπορεί η επιστροφή του Μιχάλη να είναι μέσα στα πλάνα τους. Εγώ ξέρεις τι είδα. Είδα ένα αγώνισμα ή μάλλον τα αγωνίσματα του Σαββάτου για την αποχώρηση. Ήταν και λίγο προσαρμοσμένα για τον Μιχάλη. Ήτανε πιο στατικά, θέλαν περισσότερη δύναμη. Δηλαδή, στην ουσία η παραγωγή διαμόρφωσε έτσι και ένα πλαίσιο ώστε ο Μιχάλης να έχει πιθανότητες να κερδίσει τα συγκεκριμένα αγωνίσματα. Και νομίζω ότι τον θέλει και η παραγωγή μέσα τον Ιατρόπουλο. Θα συμφωνήσω σε αυτό που λες, Λίτσα. Πραγματικά ήταν αθλήματα κυρίως δύναμης. Και από τη στιγμή που ο Μιχάλης είναι γύρω στα 85 κιλά και ο Βασιλάκης γύρω στα 65 κιλά, θεώρησαν ότι μπορεί ο Μιχάλης να το έχει με τα αθλήματα. Αλλά νομίζω ότι και ο κόσμος θα ήθελε ξανά μέσα τον Μιχάλη. Και γενικά είναι ένας άνθρωπος που σου αρέσει να τον βλέπεις, ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος που παίρνει, ο τρόπος που κινείται. Άρα βλέπουνε και κάνουνε από εκεί και πέρα. Άλλη ερώτηση. Η Ντούπε να όντως φυρίζει στον Ντούπι, κάνει αυτά τα κόλπα για το ποια ερώτηση θα... ποια είναι η σωστή απάντηση? Ναι, ναι, πραγματικά το είδαμε όλοι στις ερωτήσεις για την ασυλία, για να μην γίνουν υπηρέτες. Την Ντούπε να τη βλέπαμε να είναι έτσι, έτσι, άλφα, βήτα. Πες μου λίγο, εσύ μίλησες με την Μαρία Τοτόμη, με τον Πετράκη, βγαίνοντας. Ποια είναι η αίσθησή της? Είδαμε και την καταπληκτική αλλαγή στα μαλλιά της, άλλη Μαρία. Πώς νιώθει τώρα μετά το παιχνίδι, έτσι, ποια είναι τα πρώτα της συναισθήματα? Η Μαρία νιώθει εντός εισαγωγικών λίγο πληγωμένη που τη διάλεξε η Κυριακή. Δεν το περίμενε. Γιατί θεωρείται ότι η Κυριακή, ο Βασίλης, ο Ντούπης και η Μαρία Σπυροπούλου όλοι μαζί ήταν μια παρέα. Και εγώ μαζί τους φυσικά δεν βγαίνω από αυτό το τρυπάκι. Και ξαφνικά βλέπουμε την Κυριακή να την ψηφίζει. Έπεσε από τα σύννεφα. Επίσης θέλω να σας πω ότι χθες ο Μιχάλης ανέφερε κάτι για την Σπυροπούλου και για τη Θωμά. Ότι φταίγαν αυτές στο παρελθόν για την εξέλιξη τη σημερινή. Επίσης η Σπυροπούλου και η Θωμά τους φάνηκε περίεργο το ότι ο Μιχάλης μετά από σχεδόν ένα μήνα αναφέρεται σε αυτές με αρνητικό τρόπο. Και εμένα μου έκανε εντύπωση, να σας πω την αλήθεια. Κάποιος κάτι κάπου μετέδωσε κάποιες πληροφορίες διαφορετικές, προφανώς για να καλύψει τη δική του θέση. Σίγουρα βλέπουμε πως η ομάδα που είχε δημιουργηθεί από τους μη διάσημους αρχίζουν τέλος πάντων τα μέλη της και τρώει ο ένας τον άλλον. Και γι' αυτό και τραβήχτηκε και ο Ματζουράνης πάρα πολύ από όλο αυτό για να μην αποτελέσει τον επόμενο στόχο τέλος πάντων της τριάδας. Και βλέπουμε και αυτό που είπε και ο Μπίλης, ότι μπορεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος να αφορά το παιχνίδι μια ομαδική δουλειά και ένα ομαδικό, να είναι ένα ομαδικό reality. Όταν όμως είναι να μπεις εκεί πέρα στον αχυρώνα, κοιτάς όχι τις συμπάθειες, όχι τις αντιπάθειες, αλλά ποιον μπορείς να κερδίσεις. Γιατί δεν είσαι απέναντι με τον άλλον, με τον αντίπαλό σου στην κρίση του κόσμου, είσαι απέναντι στις δικές σας δυνάμεις. Άρα είναι λογικό να επιλέγεις πάντα τον πιο αδύναμο, έτσι δεν είναι, Παναγιώτη? Λογικότατο μου φαίνεται, Λίτσα. Νομίζω ο καθένας μας στη θέση του θα έκανε το ίδιο. Θα επέλεγε τον πιο αδύναμο και λίγο θα έπαιζε και το συναισθηματικό κομμάτι. Ας πούμε, όπως είδαμε, ο Μπιλάκος, ο Κοντούλης, δεν επέλεξε τον Ματζουράνη, που τον έχει σίγουρα σε δύναμη, γιατί τα παιδιά έχουν δημιουργήσει μια πολύ όμορφη φιλική σχέση. Άσχετο που ο Ματζουράνης τους τα έχωσε λίγο την Παρασκευή, νομίζω τα είδαμε όλοι μας. Αλλά δεν πάβει αυτοί οι δύο να είναι φίλοι, να κάνουν παρεούλα εκεί μέσα.
Άρα λογικό μου φαίνεται πως ο καθένας θα επιλέξει το πιο αδύναμο από τον εαυτό του, αυτό που θεωρεί ότι όντως θα το βγάλει από το παιχνίδι και θα κερδίσει τη μονομαχία. Έτσι. Να πούμε βέβαια πως ο Μιχάλης ο Ιατρόπουλος ακολούθησε, δηλαδή ήσουν εσύ ο πρωτοπόρος μέχρι τώρα, ο μόνος δηλαδή μονομάχος που επιλέχθηκε και αποχώρησε, και το αναφέρανε κιόλας και το Σαββατοκύριακο, ότι συνήθως ο μονομάχος που επιλέγεται από τον πρώτο μονομάχο παραμένει, γιατί μπορεί και βαθμολογεί τα παιχνίδια και τα σχετικά έτσι διαφορετικά. Είδαμε όμως ότι το ίδιο συνέβη και στον Μιχάλη Ιατρόπουλο, αλλά δεν είναι ο χρυσός κανόνας αυτός, δεν είναι κανόνας. Πες μου λίγο για πάνω. Περιμένουμε είσοδο Παναγιώταρου. Περιμένουμε είσοδο Παναγιώταρου. Περιμένουμε είσοδο διδήμων των κοριτσιών που είπαμε. Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια άλλη πληροφορία για ποιον άλλον περιμένουμε. Και κάποιον βλέπουμε άντρα. Βλέπουμε κάποιον άντρα να μπαίνει στη φάρμα. Με σάκο. Κάποιον άντρα, ναι. Και βλέπουμε και αυτό, το οποίο φυσικά η παραγωγή ακόμα το κρατά σαν επτασφράγιστο μυστικό για να μας το αποκαλύψει τις επόμενες ημέρες. Παναγιώτη, πού σε βρίσκουμε, είσαι από το Λεμαϊδά? Είμαι από το Λεμαϊδά, ναι. Έρχομαι και Κοζάνη κάποιες φορές γιατί έχω κάποιες δουλίτσες εκεί πέρα, αλλά στην ουσία είμαι στο νομό μας εδώ πέρα γύρω. Υπέροχα. Θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά, να σχολιάσουμε και άλλα πράγματα μετά τις γιορτές του Πάσχα, μιας και την ερχόμενη εβδομάδα θα είμαστε και εμείς εκτός τηλεοπτικού αέρα, λόγω ότι είναι και μεγάλη εβδομάδα. Θα έχουμε πολλά λοιπόν να πούμε. Μακάρι να μας επιτρέψουν οι συνθήκες να βρεθούμε από κοντά και να πούμε όλα τα γεγονότα. Έτσι, Λίτσα μου, έτσι. Και εγώ θα χαρώ πολύ να σας δω από κοντά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είσαι κούκλος. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Το μαλλί, το αυτό, το έτσι. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Φιλιά, φιλιά. Ακολουθείτε λοιπόν τον Παναγιώτη στα social media, στο προσωπικό του Instagram αλλά και στο Facebook για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες έτσι και να δείτε τι ακριβώς γίνεται και έξω από το παιχνίδι της Φάρμα, μιας και πραγματικά οι εξελίξεις δεν σταματούν μόνο μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, αυτό ήταν το like της Δευτέρας. Ραντεβού την Τετάρτη, την ίδια ώρα στις 5 η ώρα το απόγευμα, με πλούσια θέματα, αγαπημένους συνεργάτες και πολλά δώρα. Μέχρι τότε να μου είστε όλοι καλά, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τον εαυτό σας, γιατί αν δεν το κάνετε εσείς, ποιος περιμένετε να το κάνει? Και φυσικά δείξτε το καλό σας πρόσωπο της ατομικής υπευθυνότητας προς όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.